Αδερφοί μου, με τη χάρη του Θεού μας, όπως πάντοτε και διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνεχίζουμε τα κηρύγματά μας και παρακαλούμε το Θεό μας να μας αξιώσει ό,τι ακούμε να το εφαρμόζουμε. Η κόπη μας, οι προσπάθειες μας, οι θυσίες μας, οι οποίες γίνονται και αυτή τη στιγμή κάλλιστα μπορούσε ο καθένας από εμάς να είναι στο σπιτάκι του, να κάθεται εκεί να ξεκουράζεται ή να βλέπει τα ανήκουστα από αυτά τα τηλεοπτικά μέσα. Κάνουμε μία θυσία και φεύγουμε από το σπίτι μας. Ερχόμεθα μέσα σε καιρικά συνθήκας χειμώνος εις τον Άγιο Γεώργιον και καθόμεθα δια να ακούσουμε λόγον Θεού. Αυτή η προσπάθεια να μην αποβαίνει επί ματαίου, δηλαδή ό,τι ακούμε και το εφαρμόζουμε, ο Πανάγαθος Θεός το ευλογεί. Εάν όμως ερχόμεθα δια να ακούσουμε και να περάσει η ώρα μας, τότε να ξέρουμε ότι ούτε τη ψυχή μας σώζουμε, αλλά ούτε και η κόπη μας ανέρχονται στην Βασιλεία των Ουρανών. Τα πάντα τα βλέπει ο Θεός και καταγράφει τα πάντα. Όπως ανέφερα και άλλοτε και είπα, όταν χτυπήσει η καμπάνα την Κυριακή και εσύ κοιμάσαι και έπειτα αφού περάσει αρκετή ώρα λέγεις «Ας σηκωθώ να πάω στην εκκλησία» και φθάνεις στην εκκλησία τη στιγμή που ο ιερεύς κάνει απόλυση και λέγει διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, τότε δεν έχεις μισθόν στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός δεν σου καταγράφει τίποτε. Εάν όμως όλος ο κόσμος κοιμάται, εσύ όμως προσπαθείς να σηκωθείς πρωί-πρωί όπως οι μυροφόρες χώρες δια να φθάσεις εις την εκκλησία, τότε ο Θεός αμείβει τον κόπο σου και σου δίδει τον μισθόν τον οποίον απονέμει εις τας φρονίμους Παρθένας, οι οποίες ήσαν άγρυπνες και ανέμενον την έλευση του νηφίου Χριστού. Γι' αυτό, αδερφοί μου, ερχόμενοι στον Άγιον Γεώργιον, θα είμαι θα πάντοτε με προθυμία αφενός, αλλά και από την άλλη μεριά να μαζεύουμε μέσα στην ψυχή μας, όπως το σφουγγάρι μαζεύει το νερό, να μαζεύουμε το Λόγο του Θεού και να γινόμεθα από τη μία φορά έως την άλλη καλύτερη. Να λέγουμε εκείνο το οποίο ακριβώς πρέπει να επαναλαμβάνουμε μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας το πρωί και δούμε την καινούργια ημέρα. Θα λέγουμε «Θεέ μου, αξίωσε με το σήμερα να το πλάσω καλύτερον από το χθες. Σήμερα η ημέρα μου να είναι πιο καλύτερη από την εχθεσινή ημέρα». Να μην θέλουμε την ημέρα που ανατέλει ο Θεός σε εμάς τον κόσμο τούτο να την πλάθουμε χειροτέραν από την εχθεσινή. Δι' αυτό ο αγώνας τον οποίο καταβάλλουμε στον κόσμο αυτόν είναι ο πνευματικός αγώνας, είναι ο αόρατος πόλεμος τον οποίο διεξάγουμε ημέραστε και νυχτός εναντίον του αοράτου εχθρού, είναι η κόπη τους οποίους καταβάλλουμε για να φτάσουμε στο τέρμα όπου είναι ο Χριστός μας και να απονέμει σε εμάς τον αμαράντινον της δόξης Στέφανη. Αυτή η εβδομάδα την οποία διανύουμε είναι η εβδομάδα που ανοίγει το Τριώδιον και εισερχόμεθα ολοταχώς στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Την περασμένη Κυριακή η Εκκλησία μας όρισε και αναγινώσκετο από τας Εκκλησίας η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Η ερχομένη Κυριακή, ύστερα από 3 μέρες, αναγινώσκει η Εκκλησία μας την παραβολή εκείνου του οποίου εορτάζουμε όλοι μας την ανάμνηση.
ο κάθε ένας από εμάς την ερχομένη Κυριακή εορτάζει. Μην νομίσουμε κανείς από εμάς ότι δεν εορτάζει την ερχομένη Κυριακή. Μην περιμένουμε να κάνουμε γενέθλια για να εορτάσουμε ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Την ερχομένη Κυριακή εορτάζουμε όλοι μας. Ποια Κυριακή είναι η ερχομένη Κυριακή? Είναι η Κυριακή του Ασώτου Υιού, Άσωτος Υιός. Άσωτος Υιός είμαι εγώ και εσείς και όλος ο κόσμος. Όλοι μας έχουμε αποστατήσει από τον Θεό και φύγαμε μακριά για να χορτάσουμε από τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας, τα οποία εστίουν οι χείροι, οι δαίμονες δηλαδή. Οι χείροι, οι δαίμονες. Από αυτήν την τροφή των δαιμόνων αναμένουμε να χορταστούμε, διότι εφύγαμε από το βασιλικό παλάτι και ζητήσαμε να έβρουμε ανάπαυση μέσα εις τα σερήμους της αμαρτίας, όπως ο Άσωτος Υιός. Γι' αυτόν τον λόγο θα είμαι προετοιμασμένη την Κυριακή να εορτάσουμε την εορτή μας και να επιστρέψουμε. Το σημαντικότερο σημείο της παραβολής του Ασώτου Υιού είναι η επιστροφή, όχι η απομάκρυση, διότι όλοι απομακρυθήκαμε. Ποιοι επιστρέφουμε? Ο Θεός Πατέρας αναμένει με ανοιχτά στα σαγκάλα του την επιστροφή μας. Τι σημαίνει επιστροφή? Σημαίνει μετάνοια. Τι σημαίνει μετάνοια? Δάκρυα. Τι σημαίνουν δάκρυα? Απόπληση των αμαρτιών της ψυχής. Όποιος δακρύζει πλένει την ψυχή την οποία του εχάρισε ο Θεός, την αθάνατο ψυχή, την ξεπλένει με τα δάκρυα της μετανοίας. Την επομένη Κυριακή είναι η Κυριακή της μελούσης κρίσεως και την μεθεπομένη Κυριακή είναι η εορτή η δική μας πάλι, αλλά μία εορτή η οποία δεν είναι συνήθις εορτή, είναι εορτή μαύρων δακρύων, είναι εορτή που έπρεπε ολόκληρος η Οικουμένη να μαυροφορέσει, είναι η εορτή κατά την οποία αναμνησκόμεθα, ενθυμούμεθα το κακό το οποίο επάθαμε. Ξέρετε αδερφοί μου, όταν ένας είναι κληρονόμος ενός βασιλικού παλατίου, ένα παλάτι ολόχρυσο βασιλικό, και έρχεται κάποιος και του το παίρνει, ξέρετε ότι την ημέρα εκείνη που τον βγάζει έξω από το παλάτι εκείνο και μπαίνει μέσα σε μια χειροκαλύβα που είναι η κοπριά των ζώων, ξέρετε ότι εκείνη την ημέρα που τον βγάλανε έξω από το παλάτι, και του το πήρανε, ξέρετε τι φοβερά μέρα είναι εκείνη? Τούτο επάθαμε εμείς. Την Κυριακή είναι εκείνη που ξημερώνει πλέον η Δευτέρα, η καθαρά Δευτέρα. Την Κυριακή είναι εκείνη που είναι η τελευταία Κυριακή για να εισέλθουμε πλέον στο στάδιο των αρετών. Την ημέρα εκείνη εορτάζουμε την έξοδο μας από τον Παράδεισο, ενθυμούμενοι τη θλίψη την φοβερά την οποία είχε ο Αδάμ, ο οποίος εκάθισε απέναντι του Παραδείσου και έκλαιε λέγει βλέπον την ιδίαν γύμνωση. Έβλεπε τη γυμνότητα του πλέον και κάθετο και θρυνούσε απέναντι του Παραδείσου. Αυτά η ανθρωπότης δεν τα γνωρίζει και αντί την ημέρα εκείνη να μαυροφορέσουμε όλοι μας, την ημέρα εκείνη να κλάψουμε όλοι μας, την ημέρα εκείνη να θρυνήσουμε όλοι μας, την ημέρα εκείνη τι κάνουμε? Ενδυόμεθα την στολή του διαβόλου με τις ουρές και τα κέρατα και προπάντων τα αθώα εκείνα τέκνα των Ελλήνων, τα μωρά, τα βρέφη. Εκείνους τους αγγέλους τους μεταβάλλουμε εις δαίμονας και τους κρατούμε από το χέρι και γυρίζουμε στους δρόμους, και όσοι ανόητοι δεν γνωρίζουν τι κάνουν γυμνώνονται και οδηγούν στους δρόμους το είδωλο του σώματος γυμνό και χορεύουν μέσα στους δρόμους, και επικεφαλής πάνω στο άρμα είναι ο διάβολος, ο οποίος περιγελά τα τέκνα του Θεού, καχάζει δια το κατάντημα το οποίο εφτάσαμε. Και αυτό βεβηλώνεται περισσότερο, αδερφοί μου, στην πόλη εκείνη όπου υγείασε ο πρώτος των Αποστόλων, ο πρωτόκλητος Απόστολος του Χριστού Ανδρέας,
και έχυσε το αίμα του και αγίασε ολόκληρον την Ελλάδα. Διότι το αίμα του έχει μεγάλη δύναμη, όχι μόνο την Πάτρα αγίασε ο Απόστολος Ανδρέας, αλλά ολόκληρον την Ελλάδα με το αίμα του. Και μας εξήγαγε από το σκότος της ειδωλολατρίας εις το φως του Χριστού, πλην όμως εμείς επιμένουμε πεισματοδός να επιστρέψουμε πίσω εις την ειδωλολατρία και μακράν από τον Θεόν, τι αναπάγουμε από τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας και να χορτάσουμε. Αδερφοί μου, φοβερά τα πράγματα τα οποία μας καλύπτουν ημέραν καθημέραν. Τα γεγονότα είναι φοβερά. Η μπόρα η οποία μαζεύουν τα νέφη, τα οποία συσσωρεύονται πάνω από την Ελλάδα, είναι φοβερά. Και ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει σε αυτόν τον λαό μετάνοια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Προσέξατε ότι τα τελευταία ημέρας δεν υπάρχει μετάνοια σε αυτόν τον λαό. Δεν θα σας πω τίποτε άλλο. Θα πάρω αυτούς οι οποίοι κυβερνούν τον τόπο. Είτε δεξιοί λέγονται, είτε αριστεροί λέγονται, είτε κεντρώοι λέγονται, είτε εχθροί λέγονται, είτε φίλοι λέγονται της Ελλάδας. Της Ελλάδας, όχι έξω, όχι έξω από την Ελλάδα, εντός της Ελλάδας. Ποιος θα υψώσει το χέρι του και να μου πει ότι οικούστη το όνομα του Θεού. Από τα χείλη αυτών οι οποίοι κυβερνούν. Οικούσαμε όλοι μας το όνομα του Θεού και να πούμε ο Θεός να μας φυλάξει. Δεν οικούστη ποτέ στα ότα αυτών των ανθρώπων ότι εάν μη Κύριος φυλάξει πόλη, μα την εκοπίασαν οι φυλάσσοντες αυτοί. Δεν το άκουσαν ποτέ. Δεν οίκουσαν ότι ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού μεγαλυνθισόμεθα. Δεν το άκουσαν ούτε αυτό. Δεν είναι τέκνα χριστιανά των Ελλήνων αυτοί. Τόσο πολύ απεμπόλησαν την παρουσία του Θεού, την έδιωξαν και δεν θέλουν ούτε το όνομά του να ακούσουμε. Μα τούτος ο λαός θρησκεύει. Τούτος ο λαός είναι αυτός ο οποίος ακριβώς βρίσκεται ως φως, δυνατό φως σε ολόκληρο την ανθρωπότητα. Τούτος ο λαός που λέγεται ελληνικό έθνος, ελληνικός ορθόδοξος λαός, είναι αυτός τον οποίον ονόμασε ο Θεός άλλας της γης. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά τι γίνεται. Αδερφοί μου, η ομολογία του Θεού είναι μεγάλο πράγμα. Το να ομολογήσεις Θεόν αληθινόν είναι μεγάλη τόλμη. Σήμερα όπως έχουμε φτάσει βρισκόμεθα εις τους διωγμούς του Νέρονος και του Διοκλητιανού και των άλλων κακούργων που εγέμισαν την γη με ποταμούς αιμάτων, διότι ακριβώς κατεδίωξαν τον Χριστόν ο οποίος σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό. Βρισκόμεθα εις τους ιδίους χρόνους με διαφορετικά ονόματα. Σήμερα υπάρχει διωγμός και σήμερα υπάρχει ολίγη ομολογία. Τότε οι ομολογητές οι οποίοι ομολογούσαν τον Θεό εμαρτυρούσαν δια των Χριστών ευχαρίστως, με όλην τον την ευχαρίστηση. Εισήρχον το μέσα στα κολοσσέα της Ρώμης τα οποία υπάρχουν και ήταν μεγάλη ευλογία αν ποτέ μας αξίωνε ο Πανάγαθος Θεός και δημιουργούσαμε μία εκδρομή και να πάμε και να μπούμε μέσα σε εκείνο το κολοσσέο και να πέσουμε χάμο, πρινιδόν χάμο, και να φιλήσουμε εκείνο το χώμα το οποίο είναι ζυμωμένο με το αίμα των μαρτύρων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερα χαρά στην ψυχή το να επισκεφθεί κανείς εκείνο τον τόπο όπου εκάθεντο όλοι οι μεγιστάνες και οι αυτοκράτορες και οι διώκτες του χριστιανισμού επάνω στα σαρένας εκείνου του σταδίου και είχαν τους μάρτυρες μέσα στο στάδιο εκεί και αμολούσαν, αφήναν ελεύθερα τα λιοντάρια και τα στίγρις και τα θηρία και ορμούσαν επάνω εις τους χριστιανούς, τους μάρτυρας, τους οπαδούς του Χριστού και τους κατεξέσχιζαν και εκείνοι έβλεπαν απ' επάνω και αισθάνουν το ειδονήν φοβεράν την οποία τους ενέπνεε ο διάβολος για να εξαφανίσει το γένος των χριστιανών από την γη. Και όμως ένας απέθνησκε, χίλιοι ακολουθούσαν τον Χριστό. Ένας εθυσιάζεται, χίλιοι ακολουθούσαν τον Χριστό.
και το αίμα εκείνο δεν ειδηνήθη ποτέ να εξαλείψει το όνομα του Χριστού, αλλά περισσότερον το δέντρο εκείνον που ονομάζεται το δέντρο της Εκκλησίας εψήλωνε πιο ψηλά, ανέβαινε πιο ψηλά και έκανε πολλούς καρπούς και κάλυψε ολόκληρον την γη, αυτό το οποίο ακριβώς κατεδίωκε ο διάβολος. Δεν ειδηνήθη ο διάβολος, λέγει, να εξαλείψει το όνομα του Χριστού από την γη, όσα μαρτύρια και αν γίνονται την τότε εποχή. Πληνόμαστε, τα μαρτύρια αυτά δεν σταμάτησαν τότε. Συνεχίζουν έως τα σήμερα. Το δε μαρτύριον των σημερινών ομολογητών δεν είναι το αίμα, δεν είναι τα νύχια τα σιδερένια, δεν είναι τα λάδια τα ζεστά, δεν είναι ο ξεσμός των σαρκών, δεν είναι οι σταυρώσεις τα οποία υπέφερον τότε οι χριστιανοί που τους έδερναν το ένα πόδι επάνω στην κορυφή ενός δέντρου και το άλλο πόδι στην κορυφή άλλου δέντρου και άφηναν τα δέντρα εκείνα για να επανέλθουν στην θέση του και εξεσχίζονται από το μέσο οι μάρτυρες και έμεναν το μισό μέρος επάνω στην κορυφή του ενός δέντρου και το μισό άλλο σώμα επάνω στην κορυφή του άλλου δέντρου. Σήμερα οι ομολογητές μαρτυρούν με άλλον τρόπο και δεν τον σηκώνουν αυτόν των ονειδισμών των οποίων ακριβώς μας δίδουν οι κακοί οι οποίοι καταδιώκουν τον Χριστό. Σήμερα απαξιούμε να σηκώσουμε και των μικρότερων ονειδισμών του Χριστού μας επάνω στο σώμα μας. Σήμερα δεν θέλουμε να ειρωνευτεί κανείς στην ζωή μας, δεν θέλουμε να γελάσει κανείς εις βάρος μας, δεν θέλουμε κανείς να μας υβρίσει, δεν θέλουμε κανείς να χαμογελάσει ειρωνικά, διότι λέγει είμαι χριστιανός και τι θα κάνω, λέγει. Έτσι θα τους έχω όλους εναντίον μου. Εάν τότε οι μάρτυρες εθυσιάζονται δια τον Χριστό, έχειναν το αίμα των και μαρτυρούσαν φρικτά μαρτύρια, φρικοδός επάνω στους βωμούς των ειδώλων κατεσφάζοντο είτε έβαζαν τα χέρια τους επάνω στην πυράν, όπως ο Βαρλάμ, ο Άγιος εκείνος, ο οποίος τον συνέλαβαν οι διώχτες και τον οδήγησαν στο άγαλμα, το οποίο ήταν το πειραχτωμένο και ανέβαινε η φλόγα από μέσα σε εκείνο το άγαλμα και του έβαλαν στο χέρι του γέροντος εκείνου Αγίου, του έβαλαν θυμίαμα να το αφήσει μέσα στην πυράν του αγάλματος. Τι έκανε εκείνος ο γέρον? Του έλεγαν ρίξε λίγο θυμίαμα μέσα και είσαι ελεύθερος. Αυτός δεν υπέκυπτε. Του άνοιξαν το χέρι με το ζόρι και του έβαλα θυμίαμα μέσα, του διαβόλου θυμίαμα, όχι του Χριστού. Του έβαλα μέσα στο χέρι και του είπαν να το ρίξει μέσα στο άγαλμα. Εκείνος αντί να το ρίξει, το έκλεισε το χέρι του τόσο πολύ, τον οδήγησαν πάνω από εκείνη τη φωτιά το καμίνι του αγάλματος και εκείνος δεν άνοιξε το χέρι του και κάηκε το χέρι του ολόκληρο με εκείνο το θυμίαμα μέσα. Υπάρχουν σήμερα αυτά τα μαρτύρια? Υπάρχουν οι ονειδισμοί, τα γέλια, οι ειρωνίες, ο καθυστερημένος, ο πιστοχωρημένος, η καλογριά, ο καλόγυρος, αυτός που δεν ξέρει να ζήσει τη ζωή του, τα νιάτα του να τα γλεντήσει. Αυτά είναι. Είναι μαρτύρια αυτά, σας παρακαλώ? Είναι μαρτύρια μπροστά στα μαρτύρια τα οποία αναφέραμε τώρα αυτή τη στιγμή? Είναι μαρτύρια όταν ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος εξεκίνησε από τη Μικρά Ασία περπατητός, εις ηλικία μεγάλη γεροντική ηλικία, εξεκίνησε από τη Μικρά Ασία περπατητός με τους στρατιώτες και ήρθε στη Ρώμη και έλεγε ότι πηγαίνω, λέγει, όπως το σιτάρι για να με αλέσουν οι οδόντες των θηρίων, έλεγε. Όπως το σιτάρι του αλέθει ο μήλος, εγώ πηγαίνω, λέγει, να με αλέσουν τα στόματα των θηρίων και οι οδόντες των θηρίων. Και ξεκίνησε εις γεροντική ηλικία από την Μικρά Ασία, ξεκίνησε από τη Σμύρνη, όπου ήταν ο επίσκοπος, ξεκίνησε περπατητός. Μπορούμε να σκεφτούμε αυτό το μαρτύριο? Εις τους δρόμους ένας γέρον με τις λόχες και με τους στρατιώτες να το μεταφέρουν και ήρθεν εις τη Ρώμη και όταν εμπήκε μέσα εις το στάδιο έλεγεν Θεέ μου τώρα, λέγει, θυσιάζομαι για την αγάπη σου, λέγει, και να γίνω, λέγει, όπως ο σίτος που τον αλέθουν
ο μήλος, όπως αλέθει ο μήλος το σιτάρι λέει, έτσι θα με αλέσουν τα λιοντάρια και εμένα για να με φάγουν. Και έμειναν εκεί και όρμησαν τα λιοντάρια επάνω του και τον κατέφαγαν. Ποιος είναι σήμερα εάν έρθουν τι ούτε διώγμοι? Θα έρθουν και πιο χειρότεροι βέβαια, διότι ο Αντίχριστος θα κάνει ό,τι δεν έκανε στο παρελθόν. Πλην όμως ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα αντέξουν? Και είναι εκείνοι οι οποίοι θα σταθούν να ομολογήσουν τον Χριστό, και είναι εκείνοι οι οποίοι θα θυσιαστούν για την αγάπη του Χριστού. Σήμερα ο κόσμος θέλει την καλοπέρασή του. Προσέξαμε ότι τα τελευταία ημέρα αυτά που ήταν έτοιμα τα πάντα προς καταστροφή, διότι όταν υπάρχουν πόλεμοι θυσιάζεσαι και θυσιάζονται και εσύ που πολεμείς και ο αντίπαλος. Ξέρετε ότι οι κύριοι οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα να ετοίμαζαν τα τέκνα των άλλων να πάνε στην Αμερική για να σπουδάσουν τα χατές και καλά. Άλλοι να πάνε στην Ευρώπη και να μην μείνουν να πολεμήσουν. Το ξέρετε ότι ετοιμάζονται να στείλουν τα χρηματάκια τους έξω από την Ελλάδα, μη τους τα φάει η Ελλάδα. Ξέρετε αυτός ο λαός ότι εάν επιτρέψει ο Θεός θλίψη, πολλοί ολίγοι θα μείνουν κοντά στο Θεό. Η πίστη, η οικογένεια και η πατρίς, τα τρία αυτά ιδανικά, ό,τι αντικαταστάθησαν με την ομόνοια, με την εργασία και με την νίκη. Έτσι, αυτά είναι τα ιδανικά τα οποία υπάρχουν σήμερα. Πίστη, οικογένεια, πατρίς δεν υπάρχει. Ξέρετε ότι παιδιά τα οποία τελειώνουν το λύκειο δεν ξέρουν να διαβάσουν μία αίτηση την οποία πρέπει να κάνουν? Ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά των Ελλήνων έμειναν αγράμματα για να μην μελετούν την ιστορία των? Όλα αυτά τα πράγματα είναι φοβερά, αδερφοί μου, διότι όταν λείπουν τα ιδανικά από μέσα στον άνθρωπο, τότε δεν είναι χριστιανός. Ομολογία λοιπόν, ομολογία Χριστού. Εκείνος ο οποίος ομολογεί τον Θεό. Όταν ο Θεός εσταυρώθηκε επάνω στο σταυρό και έχυσε το αίμα του, όταν εθυσιάστη δια την ανθρωπότητα ολόκληρον, όταν εμαρτύρησε επάνω στο σταυρό, έδωκεν συνεχιστά στο έργο του. Να μην μείνει το έργο του εις το μέσο, αλλά να συνεχίσει έως της συντελείας του αιώνος. Και εξέλεξεν αποστόλους τους οποίους έστειλεν σε όλο τον κόσμο δια να κηρύξουν το όνομά του. Αυτοί οι πρώτοι Απόστολοι εθυσιάστησαν δια τον Χριστόν όλοι. Ουδής έμεινεν ο οποίος δεν εθυσιάστη, ημιμόνον απέθανεν φυσικών θάνατων ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τον οποίον έριξαν και μέσα σε ζεματιστό λάδι και βγήκεν χωρίς να πάθει τίποτε. Υπευλήθηκε εκείνος σε μαρτύρια, αλλά ο Πανάγαθος Θεός τον ευχήλαξε και απέθανε φυσιολογικών θάνατων εις ηλικίαν μεγάλη. Μόνον ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όλοι δε οι άλλοι μαθητές σταυρώθησαν όπως σταυρώθη ο Χριστός, ομολογούντες των Χριστών και την συνέχεια του Ευαγγελίου του εις τον κόσμο τούτον. Μετά από τους Αποστόλους, αδερφοί μου, θυσιάστησαν οι μάρτυρες. Μετά από τους μάρτυρας έχουμε όλους εκείνους οι οποίοι ομολόγησαν τον Θεό, οι αναχωρητές, οι Άγιοι, οι ασκητές, οι ομολογητές της πίστεως. Ομολογητές της πίστεως είναι εκείνοι οι οποίοι ακριβώς υπάρχουν μέχρι σε αυτή τη στιγμή. Ομολογητής σημαίνει εκείνος ο οποίος υπερασπίζεται των Θεών των αληθινών. Ομολογητής είναι εκείνος ο οποίος υπερασπίζει το όνομα του Χριστού. Ομολογητής είναι εκείνος ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του δια την αγάπη του Χριστού. Αυτός είναι ομολογητής. Ομολογεί τον Θεό, λέγει. Δεν υποκύπτει, δεν κλείνει το στόμα του, δεν φοβάται, θυσιάζεται δια των Χριστών. Διεκνύζει, λέγει, ότι των διδασκάλων ίδιων τούτο
όσοι διδάσκουν τον Χριστόν να ξέρουν ότι θα θυσιαστούν και δια τον Χριστόν. Όσοι διδάσκουν το όνομα του Χριστού να ξέρουν ότι θα θυσιαστούν δια τον Χριστόν. Έστω ο ευρισκόμενος στην πρώτη γραμμή ή ο ευρισκόμενος στην μετόπιστη γραμμή. Όσοι ομολογούν τον Χριστόν θα θυσιαστούν. Είναι ίδιο, λέγει, των διδασκάλων τούτη η θυσία. Είναι δικό των κληρονόμημα, δηλαδή η κληρονομία την οποία θα δώσουν δια την αγάπη του Χριστού. Δια των λόγων δε αυτών τους θέτει εις την γραμμή εκείνων οι οποίοι επροφήτευσαν και όλοι εθυσιάστησαν δια των Χριστών. Μην ξεχνούμε ότι οι προφήτες οι οποίοι ομολογούσαν τον Θεό των αληθινών στην Παλαιάν Διαθήκη, άλλος επριονίστη, άλλος έπεσε εις λάκχον βορβόρου, άλλος λέγει ετυμπανίστη, και ο Απόστολος Παύλος λέγει εάν εξιστορήσω, λέγει, τα τι έπαθαν όσοι αγάπησαν τον Θεό, λέγει, δεν με φτάνει ο χρόνος. Ο χρόνος θα είναι λίγος, λέγει. Εδιθάστησαν, επρίστησαν, ετυμπανίστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, λέει. Να θυμηθούμε τον πρωτομάρτυρα Στέφανον, ο οποίος εν μέσω των εχθρών του Χριστού ελιθοβολήθη και έδωκε την ψυχή του εις τα σχήρας του Θεού. Να θυμηθούμε τους πρώτους Αποστόλους, τον Άγιον Ιάκωβον, τον αδελφόθεον, ο οποίος κατεσφάγει δια των Θεών. Να ενθυμηθούμε μετέπειτα όλους εκείνους των έφος των μαρτύρων. Όλοι απέθαναν δια των Χριστών, ομολογούντες των Χριστών. Εκείνον το έργον συνεχίζουν μέχρι σήμερον οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι διδάσκαλοι, εκείνοι οι οποίοι ευρίσκονται στην πρώτη γραμμή και ως περ εκείνη δια των Πατέραν ούτω και εμείς. Ταύτα πείθεστε, λέγει ο Απόστολος Παύλος και ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Χριστός εθυσιάστη, είναι το θύμα το οποίο εθυσιάστη για να μας σώσει. Είναι εκείνο το θύμα επάνω στο σταυρό δια το οποίο ομολόγησε ο γυραιός εκείνος πρεσβήτης ο Σιμεών, όταν επήγαινε η Παναγία μας δια να σαραντήσει τον Χριστό. Τον έλαβε στα χέρια του και είπε αυτά τα λόγια τα οποία ακούμε εις καθεκά στην Θεία Λειτουργία και εσπερινών. Νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των εθνών. Φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εκείνη τη στιγμή, αφού έλαβε εκείνο το βρέφος στην αγκάλιν του ο Σιμεών, είπε τούτα τα λόγια στην Παναγία μας. Εσύ της λέγει που εγέννησες αυτό το παιδί, θα περάσει από την καρδία σου, της λέγει, μαχαίρι δίστομο, αλλά και κάτι άλλο. Τούτο είναι το φοβερό σημείο, αδερφοί μου. Αυτό το παιδί, λέγει, θα γίνει σημείον αντιλεγόμενο. Γι' αυτό το παιδί, λέγει, άλλοι θα ομιλούν υπέρ και άλλοι θα ομιλούν εναντίον του. Αυτό το παιδί θα γίνει αιτία, λέγει, εκείνοι οι οποίοι θα το πιστέψουν, θα αναστηθούν και θα εισέλθουν στην αιωνιότητα. Εκείνοι οι οποίοι θα το καταδιώξουν είναι εκείνοι οι οποίοι θα απολεστούν και θα αφανιστούν. Σημείων αντιλεγόμενων μέχρι σε αυτή τη στιγμή είναι ο Χριστός μας, αδερφοί μου, και σημείων αντιλεγόμενων είναι και τούτο το οποίο ακριβώς εμείς πιστεύουμε. Ονειδισμός, διωγμός και ομολογία. Εκείνοι οι οποίοι ομολογούν τον Χριστό θα ονειδιστούν, θα διωχθούν. Πας γνήσιος ομολογητής
εις την πίστην την Αγίαν και πας ο οποίος κηρύττει τον Χριστόν και την σωτήριον αυτού αλήθειαν θα υποστεί διωγμόν. Οι ομολογητές οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Χριστόν και θα τον υπερασπίσουν στην γενεάν αυτήν την Αμαρτωλόν και την Μιχαλίδα, αυτοί θα καταδιωχθούν, θα διωχθούν, θα μαρτυρήσουν. Πλην όμως το ερώτημα είναι, επειδή υπάρχει διωγμός, γιατί διωγμός, τον συγκρίναμε με τους διωγμούς των πρώτων χριστιανών, δεν είναι τίποτε αυτός ο διωγμός. Δι' αυτό τράβηξε το δρόμο σου και μη φοβηθείς. Μη στραφείς προς τα οπίσω. Μη προδώσεις τον Χριστόν. Διότι εκείνος ο οποίος θα σταθεί κοντά στο Θεό θα τον ομολογήσει ο Θεός στην Βασιλεία του την Επωράνιο. Την συνεχή και ανυπόστολον διαλόγων και έργων ομολογίαν του ονόματος του Χριστού και του Ευαγγελίου αυτού αυτήν την Ανδρίαν την μεγαλόψυχον και σταθεράν ομολογίαν αυτήν την εις Χριστόν και το Ευαγγέλιον του κήρυξε το με όλη σου τη δύναμη, ομολόγησε με όλη σου τη δύναμη το Χριστό, διότι θα σε ομολογήσει και εκείνος εις την Βασιλεία του την Επωράνη. Το είπε και το διαβεβαίωσε ως αν με ομολογήσει, λέει, εις την γενεάν ταύτην την Μιχαλίδα και Αμαρτωλών θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανής. Μιχαλής ονομάζεται η παρούσα κοινωνία. Τι σημαίνει Μιχαλής? Μιχαλής είναι η γυναίκα εκείνη η οποία εγκαταλείπει τον άντρα της και πηγαίνει με ξένον άντρα. Αυτή ονομάζεται Μιχαλίδα. Μιχαλής γυναίκα, λέει, απατά τον άντρα της. Η κοινωνία αυτή γιατί την ονόμασε ο Χριστός Μιχαλίδα? Διότι εγκαταλείψαμε τον νηφίον Χριστόν και πηγαίνουμε με τον εχθρόν του νηφίου Χριστού, τον διάβολο. Δι' αυτό και ο Χριστός ονόμασε την κοινωνία αυτήν Μιχαλίδα και Αμαρτωλών. Το είπε και άλλωστε εις τους Εβραίους όταν τους ήλεχεν. Εμέ εγκατέλειψαν, λέγει, πηγήν ύδατος ζωής και όριξαν εν εαυτής φρέας συντετριμένων. Τα είπε ο Χριστός μας όταν ήλεχε τους Εβραίους. Διατί το είπε? Διότι εις τα Ιεροσόλυμα, επειδή δεν βρέχει, δεν υπάρχει νερό τρεχάτο εις τα Ιεροσόλυμα. Όσοι επήγατε εις τα Ιεροσόλυμα θα δείτε ότι εκείνη η πόλη αρδεύεται με φρέατα τα οποία μαζεύουν τον χειμώνα νερών και περνούν όλο το καλοκαίρι. Εκείνα τα φρέατα τα είδε ο Χριστός μας ότι ήσαν ραγισμένα και μέσα ήταν γεμάτα από βδέλες και από κουνούπια και από ακαθαρσίες και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Και έφερε αμέσως ως παράδειγμα ο Χριστός μας και είπε ότι αυτός ο λαός, λέγει, με εγκατέλειψε εμένα την πηγή ύδατος ζωής και όριξε εν εαυτής, λέγει, φρέαρ συντετριμένο. Έπιασαν αυτά, λέγει, αυτές τις δεξαμενές, λέγει, τις γεμάτες από ακαθαρσία που έχουν ραγίσει πλέον και δεν έχουν μέσα νερό. Εκεί πάει, λέγει, να ξεδιψάσει ο λαός αυτός. Το ίδιο, αδερφοί μου, παθαίνουμε και εμείς. Εγκαταλείπουμε τον Χριστό μας και ζητούμε να χορταστούμε από νερό βρώμικο και ακάθαρτο. Γιατί κάνει αυτός ο λαός? Πηγαίνει και αγοράζει περιοδικά βρώμικα και ακάθαρτα για να διασκεδάσει τη θλίψη του. Αυτός ο λαός πηγαίνει και καταβαίνει μέσα στα καταγόγια και βλέπουμε τα παιδιά μας, αδερφοί μου, και θρυνούμε. Είδατε την νεότητα τελευταίως όταν ένας εξ αυτών των υπουργών θέλησε να ελαττώσει μία ώρα από το ξενύχτην αυτού του κόσμου, από τη διασκέδαση αυτού του κόσμου, από αυτόν τον κόσμο ο οποίος ευρίσκεται μέσα στο φαγοπότη και στην αμαρτία. Όρμησαν όλοι εναντίον αυτού του υπουργού και φώναζαν ότι πρώτα τους κατέστρεψε την εργασία, δεύτερον ότι είναι περιορισμός και στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία, τρίτον ότι δεν μπορούμε να στερήσουμε την νεότητα από τη διασκέδαση, τέταρτον θα μας κάνεις κατηχητικό, και όρμησαν όλοι εναντίον του, κατέφαγαν αυτών των υπουργών, απεμακρύνθη,
διότι την ίδια στιγμή αυτή που ομιλούμε εις το Ιράκ, εκείνος ο οποίος είναι αρχηγός, να ξέβρετε ότι η ώρα 10 το βράδυ δεν κινείται κανείς μες στους δρόμους. Η ώρα 10 το βράδυ δεν κινείται κανείς στους δρόμους. Όλοι κοιμούνται για να ξυπνήσουν πρωί να εργαστούν. Στην Ελλάδα τι συμβαίνει? Συμβαίνει το ίδιο. Στην Ευρώπη, αυτοί οι Ευρωπαίοι τους οποίους θεωρούμε ως βλάκας, ως ηλιθίους, η ώρα 10 δεν περπατεί κανείς στον δρόμο. Όλοι κοιμούνται για να ξυπνήσουν το πρωί να πάνε στην εργασία τους. Στην Ευρώπη, αν θέλετε να έβρετε κανένα ξενύχτικο, είναι Έλληνες οι οποίοι έφυγαν και πήγαν εκεί και έκαναν νυχτερινά κέντρα και τα ονόμασαν μάλιστα με την ονομασία. Ενθυμούμε, αυτό είναι θέμα δικό μου το οποίο το ενθυμούμε και δεν θα το ξεχάσω. Μύκονος λέει. Μύκονος. Επήγε το νησί Μύκονος, έφτασε και πήγαινε στην Ευρώπη. Και μέσα σε εκείνο το άντρο εξενυχτούσαν όλες οι πόρνες της Ευρώπης, να μην πω τη χώρα που ήταν. Και εκεί μέσα ευρίσκονται όλοι οι Έλληνες οι οποίοι ακριβώς έκαναν αυτά τα οποία κάνουν εδώ. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβο. Ο κόσμος σήμερα ζητεί να ξεδιψάσει με αυτήν την βρώμικη τροφή, με αυτό το νερό το βρωμισμένο. Και εγκαταλείψαμε τον Χριστό μας πηγήν ύδατος ζωής. Εκείνοι οι οποίοι ομολογούν τον Χριστό. Στον παρόντα κόσμο πρέπει να δέχονται με ευχαρίστηση τους ονειδισμούς. Τα εμπεκτικά δηλαδή λόγια. Ονειδισμός, ονείδησαν τον Χριστό λέγει επάνω στο Σταυρό. Τι σημαίνει τον ονείδησαν? Τον ενέπαιζαν. Του έλεγαν, τώρα είσαι εσύ ο οποίος ανέστηνες τους νεκρούς. Όλα ήσαν ψέματα τα οποία έκανες. Είσαι εσύ που ανόρθωνες τους παραλίτους, όλα είναι ψέματα. Αν είσαι Θεός, κατέβα από το Σταυρό, να σε δούμε λέγει και να πιστέψουμε. Εμπεκτικά λόγια και βλάσφημα, αδερφοί μου. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαι θα έτοιμοι να τα δεχόμεθα αυτά τα λόγια στον κόσμο τούτο. Εξευτελιστικά εγκόμια για μας. Ποια είναι αυτά? Όταν μας λέγουν ότι είμαστε καθυστερημένοι και οπισθοχωρημένοι και δεν ξέρουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Με ύβρις και εξευτελισμούς για να προσβάλλουν την αξία και το κύρος των εργατών του Ευαγγελίου. Βλέπετε, μόλις ομιλήσετε αμέσως, το πρώτο βέλος το οποίο θα πέσει θα πούνε, κοίταξε τους παπάδες τι κάνουν και άσε με εμένα. Η πρώτη λέξη. Δια τους εργάτες του Ευαγγελίου εκτοξεύονται όλες οι ύβρις και οι εμπαιγμοί και οι ονειδισμοί. Τους ονειδισμούς αυτούς θα επακολουθήσουν η αντίδραση, ο διωγμός και διώξους είναι μας, είπε ο Θεός. Θα μας διώξουν λέγει. Θα έρθει ο διωγμός ο οποίος δεν ανέχονται οι κύριοι αυτοί να βλέπουν τους χριστιανούς. Θα στερήσουν της ημέρας το φως του δώρου της ελευθερίας, ρίπτοντας εις τας φυλακάς τους ομολογητάς της πίστεως. Θα υποβάλουν εκείνους οι οποίοι ομολογούν τον Χριστόν εις εξευτελιστικάς και βασανιστικάς κακώσεις και σωματικά μαρτύρια. Θα δώσουν πόλεμον εναντίον του αρνίου. Μερικά παραδείγματα. Μετά την Πεντηκοστίνη Απόστολη ήρχισαν μέγα έργων. Οι Χριστοκτόνοι όμως, άρχοντες των Ιουδαίων, εκάλεσαν αυτούς. Τους συνέλαβαν, τους έπιασαν, τους εκάλεσαν. Και παρήγγειλαν αυτοίς το καθόλου μη φθέγγεστε, μη δε διδάσκην επί το ονόματι του Ιησού. Τους έπιασαν τους Αποστόλους μετά την Πεντηκοστή, διότι μετά από την Πεντηκοστή ήρθε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και εκείνη η λαγωή
οι οποίοι όταν εσταύρωσαν τον διδάσκαλο εκρύφθησαν. Δεν είχαν τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Δεν ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Είχαν φόβον επάνω του. Και επήγαν και εκρύφθησαν. Μη τους συλλάβουν οι Εβραίοι και τους σταυρώσουν. Και όταν επέρασαν η μέρα εκείνη της θλίψεως και ήρθε η μέρα κατά την οποία ο Πανάγαθος Θεός όπως τους υπεσχέθη, τους έστειλε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εκείνοι οι λαγωοί έμφοβοι οι οποίοι έτρεμαν έγιναν λέοντες, πυρ πνέοντες. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αδερφέ μου, για να έχεις ομολογία για τον Χριστό πρέπει να έχεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν έχεις την χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν έχεις δύναμη ομολογίας. Φοβάσαι όπως σε φοβόντουσαν οι μαθητές προτού λάβουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να παρακαλείς τον Θεό ημέρα και νυχτός να σε ενδυναμώσει δια της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Πλην όμως το Άγιο Πνεύμα δεν κάθεται σε ψυχήν ακάθαρτον. Το Άγιο Πνεύμα ενεφανίστη εν είδη περιστεράς. Η περιστερά, το περιστέρι, αδερφοί μου, να έχετε υπόψη σας ότι δεν κάθεται ποτέ σε ακάθαρτα μέρη. Ποτέ δεν κάθεται. Θυμηθείτε όταν ο Νόε απέστειλε την περιστερά. Δεν έβρικε τόπο, λέγει. Και επέστρεψε πίσω. Και έφερε, λέγει, υπήρχαν πτώματα πάνω στην γη, αμέτρητα. Ήταν γεμάτος ο τόπος από πτώματα. Και η περιστερά εκείνη δεν ευρύκε τίποτε πουθενά να καθίσει πάνω στα πτώματα, δεν κάθεται περιστερά. Ευρύκε μόνο έναν κλάδο από μία ελαία η οποία εκάθισε το νερό εκείνο του κατακλυσμού και φαίνεται επάνω η μητούλα της ελιάς. Επήγαινε εκεί και έκοψε με το ράμφος της ένα κομμάτι και επέστρεψε πίσω στην Κιβωτόν. Τότε ο Νόε λέγει κατάλαβε ότι ήρθαν να κάθονται τα νερά. Μετά έστειλε έναν κόρακα. Ο κόρακας το κοράκι αυτό χορταίνει με τα πτώματα. Μόλις βγήκε έξω και βρήκε πτώματα πολλά, πού να επιστρέψει στην Κιβωτόν. Εκεί μέσα ήταν φυλακισμένος. Έμεινε πάνω στα πτώματα και έτρωγε. Δι' αυτόν τον λόγο να έχουμε υπόψη μας ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που ενεφανίστην στον Ιορδάνη ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το Άγιον Πνεύμα. Ο πανταχού παρών λέγει. Ο παράκλητος. Αυτός ο παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτό το πνεύμα το Άγιο ενεφανίστη εν είδη περιστεράς. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να προσέχουμε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται μέσα μας να καθίσει όταν η ψυχή μας είναι ακάθαρτος. Πρέπει να είναι καθαρά για να έρθει χάρη στο Αγίο Πνεύματος να μας ενδυναμώσει. Οι Απόστολοι εις τους Εβραίους οι οποίοι τους συνέλαβαν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους έδωκαν απάντηση με θαυμαστή γενναιότητα ότι δεν μπορούν να παρακούσουν εις τον Θεόν και να υπακούσουν εις αυτούς και εξηκολούθησαν το έργο των. Εκείνοι πάλι τους συνέλαβαν δια δευτέραν φορά και προσκαλεσάμενοι τους Αποστόλους λέγει δύραντες τη δευτέρα φορά τους έπιασαν και τους εκακοποίησαν. Παρήγγειλαν εις αυτούς μίλαντιν επί το όνομα του Ιησού. Και με το λίγον ο Ηρώδης εφώνευσε τον Ιάκωβον τον αδελφόθεον, έριψε δε στην φυλακή των Απόστολων Πέτρων δια να τον αποκεφαλίσει και εκείνον και ο Πανάγραφος Θεός τον ηλευθέρωσεν δια του Αγγέλου του από την φυλακή όταν οι χριστιανοί παρακαλούσαν τον Θεό δια των Απόστολων Πέτρων. Ονειδισμοί και διωγμοί επερίμεναν τον Παύλον. Όποιος μελετήσει τα σπράξεις των Αποστόλων και αναγνώσει τι υπέφεραν οι Απόστολοι, όσοι μελετήσουν τον Απόστολον Παύλον θα ειδούν ότι εκεί υπήρξαν ύβρις, βλασφημία, λιθοβολισμοί που υπέστη ο Απόστολος Παύλος, λιθοβολισμοί και άλλα τα οποία υπέστην στην Μικρά Ασία κηρύττων των Χριστών. Το είπε δε ο Θεός ότι εκείνοι οι οποίοι λέγει θα υποστούν όλα για το όνομά μου, διότι θα με ομολογήσουν λέγει
Τότε λέγει αυτοί θα είναι μακαρισμένοι στη βασιλεία μου την επουράνιον. Εκείνοι οι οποίοι θα υποφέρουν, λέγει, για μένα και για το Ευαγγέλιο μου, αυτοί θα είναι μακαρισμένοι στη βασιλεία μου την επουράνιον. Εάν τις πάσαν περίπτωση και διαπάσαν αιτία και διένεξην μεταξύ των ανθρώπων, η συκοφαντία είναι φοβερό πράγμα, είναι το πλέον βοδελιρών και άνανδρων όπλων. Εάν δια τα υλικά συμφέροντα, δια τας αντιζηλίας τας οποίας έχει ο κόσμος ο ίς εναντίον του άλλου, δια την εχθρότητα και κοσμικάς αιτίας και κακίας, η χρησιμοποίηση της συκοφαντίας είναι το πλέον πρόστιχον και μισαρών μέσων, τι θα είπαμε ότι όταν αυτή χρησιμοποιείται δια τους ομολογητάς του Χριστού, ένεκα του Χριστού, δια των Χριστών. Πάντοτε να χαίρεσαι όταν αυτά θα τα έχεις, γιατί αγαπάς τον Χριστό. Αυτό θα είναι χαρά μέσα σου, απεριόριστος χαρά. Δεν θα λυπηθείς, θα χαίρεσαι όπως οι μαθητές οι οποίοι έχαιρον, λέγει, και περπατούσαν στον δρόμο των χαίροντες, διότι υπέφεραν δια των Χριστών. Όταν δηλαδή δεν έχουν κανέναν άλλο λόγο και εχθρότητα εναντίον των οπαδών του Χριστού, αλλά μόνον ότι είναι οπαδοί του Χριστού, ότι όταν ασπάζονται την αγιωτάτην αυτού διδασκαλίαν και ζωήν, όταν κηρύττουν το Ευαγγέλιο του και εργάζονται δια τη σωτηρία του κόσμου, όταν αγαπούν τον απείρως αγαπητών Θεών και αυτοί διώκονται, όποιοι διώκονται δια τον Χριστό, να έχουν μέσα τους, λέγει, χαράν ουράνιον απέραντον, διότι είναι ο Θεός μαζί τον. Αυτό είναι χάρις, λέγει, η δια την συνείδηση Θεού υποφέρει της λύπας, πάσχων αδίκως δια τον Χριστό. Ποιον γαρ κλαίος ή αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε, αλλοί αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε, τούτο χάρις παρά το Θεό. Και όπως κοινωνείτε της του Χριστού παθήμαση, χαίρετε, λέγει διαστόματος του Αποστόλου Πέτρου ο Θεός. Και όχι μόνον τούτο, αλλά εις το να πιστεύεις εις τον Χριστόν και να πάσχεις δια των Χριστών, γράφει προς τους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος. Θλίψεις, λέγει, και στενοχωρία επιβάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν, βεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιον δια του Αποστόλου Παύλου. Μόνον εκείνος ο οποίος κάνει το κακό, λέγει, αυτός θα λυπείται και θα αγωνιά δια το τέλος τούτου του κόσμου. Όταν οι μαθητές που ήκουαν εκείνα τα λόγια του Χριστού αναγεννήθησαν από το Πνεύμα του Άγιον και έγιναν Απόστολοι του Κυρίου στον κόσμο ολόκληρον, τότε έχερον, λέγει, εν μέσω γνησίων αδελφών οι οποίοι ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Εδώ τι έχουμε? Εδώ μας δίδει μαρτυρία ότι οι πρώτοι Απόστολοι, λέγει, καθεκάς την ημέρα έτρωγαν και όταν έτρωγαν, λέγει, μετά εκοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, λέγει, και είχον χαράν μεγάλην και επροσκαρτερούσαν, λέγει, την ημέρα κατά την οποία θα ενώνονται με τον Θεόν. Προσκαλεσάμενοι δε τους Αποστόλους οι Χριστοκτόνοι άρχοντες των Ιουδαίων, γράφει ο Απόστολος Λουκάς στις πράξεις, δήραντες παρήγγυλαν μη λαλήν επί το ονόματι Ιησού. Οι μακάριοι εκείνοι όμως Απόστολοι, αντί να λυπηθούν από την διάφτην εξευτελιστικήν και δημοσίαν τιμωρίαν, επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου
ότι υπέρ του ονόματος του Χριστού κατεξιώθησαν ατιμαστήνε. Πόση μεγάλη χαράν είχαν οι Απόστολοι όταν υπέφεραν δια των Χριστών. Χαίρετε, λέγει, και αγκαλιάστε, ή ονειδίζεστε εν ονόματι Χριστού μακάρι εις την Βασιλείαν του Θεού, ότι το της δόξης και του Θεού πνεύμα εφημάς αναπάβεται. Πότε αναπάβεται το πνεύμα του Θεού εις ημάς? Όταν υποφέρομαι δια των Χριστών. Και τούτο το βλέπουμε, αδερφοί μου, όταν φέρουμε την εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, ο οποίος μετά από τα πολυειδή μαρτύρια, τα αφάνταστα μαρτύρια, τέλος οι διώκτες εσοφίστησαν, τους έβαλε ο διάβολος μέσα τους. Τι τους έβαλε? Έκαναν πειραχτωμένα παπούτσια με καρφιά πειραχτωμένα και τα εφόρεσαν εις τα πόδια του Αγίου Γεωργίου και τον έβαλαν να τρέχει. Εμάς ένα μικρό πετραράκι να μπει μέσα στο παπούτσι δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα. Σκεφτείτε τώρα τον Άγιον Γεώργιον που ήταν τα παπούτσια εκείνα που του εφόρεσαν πειραχτωμένα και με καρφιά πειραχτωμένα και τον έσπρωχναν να τρέχει. Και τι απαντούσε ο Άγιος Γεώργιος? Τρέχα, Γεώργιε, τρέχα να φτάσεις τον ποθούμενο Χριστό. Μπορούμε να φανταστούμε τούτο το μαρτύριο μόνο? Εμείς τι υποφέραμε για τον Χριστό μας? Λίγα ειρωνικά γέλια. Δεν τα αντέχουμε. Περνάς απ' έξω από την εκκλησία, δεν σηκώνεις το χέρι σου να κάνεις το σημείο του Τιμίου Σταυρού, γιατί θα με δουν, λέει, και θα γελάσουν. Είναι ομολογία αυτή του Χριστού? Τι είναι αυτό μπροστά στα μαρτύρια? Άστον να γελάσει, είναι ελεύθερος ο καθένας. Εσύ ομολόγησε τον Χριστό και μη φοβηθείς. Κάθεσαι εις το τραπέζι, πηγαίνεις μέσα εις αυτά τα λεγόμενα μαγειρία και είσαι πεινασμένος και κάθεσαι με το δικό σου εκεί για να φάγεις. Δεν κάνεις μια προσευχή. Γιατί? Διότι θα με δουν, λέγει, απέναντι και θα γελάσω. Πηγαίνεις στην εξοχή που έχει κόσμο και άλλος κόσμος πολλής. Κάθουν και τρώγουν όπως τα ζώα και δεν κάνουν μια προσευχή. Εσύ όμως που είσαι παιδί του Χριστού, έκανες προσευχή? Φοβάσαι μη σε δουν, γιατί θα γελάσουν. Αυτό είναι συμπεριφορά των παιδιών του Χριστού? Είναι διαγωγή εκείνων οι οποίοι αγαπούν τον Χριστό? Τι έχουμε να ομολογήσουμε εις τον παρόντα κόσμο? Μία ομολογία, ένα σημείο του Σταυρού. Και εκείνο όταν θελήσεις να το κάνεις, τι κάνεις? Γρήγορα μη σε δει κανείς και δεν το κάνεις κιόλας. Το κάνεις κρυφά και δεν είναι σημείο του Σταυρού. Το σημείο του Σταυρού είναι με φόβο και με τρόμο για να φύγει ο διάβολος. Εάν δεν το κάνεις καθαρά, εάν δεν υψώσεις το χέρι σου και να κλείσεις τα τρία δάχτυλα σφιχτά και να κλείσεις τα δύο που συμβολίζουν πρώτον τα τρία την Αγία Τριάδα, ενωμένη, δεν θα τα έχεις χαλαρά τα τρία δάχτυλα. Θα τα έχεις σφιχτά, διότι αν είναι λίγο χαλαρά θα μπει εκεί ο διάβολος. Θα τα έχεις σφιχτά ενωμένα και τα δύο θα είναι κλειστά, διότι συμβολίζουν αυτά. Την Αγία Τριάδα και την Ανάσταση του Χριστού, και τα δύο που είναι κλειστά, την ταφή του Χριστού. Αυτά τα τρία δάχτυλα θα τα φέρεις στο μέτωπό σου. Γιατί στο μέτωπο? Για να αγιάσει το μυαλό μας, το οποίο από εκεί πηγάζουν όλες οι αμαρτίες. Και μετά από το μέτωπο θα φέρεις τα τρία δάχτυλα εις τα σπλάχνα. Για να αγιάσει τα σπλάχνα σου ο Θεός. Τούτο σημαίνει ότι από τους ουρανούς ήρθεν στη γη ο Χριστός, για να μας σώσει. Μετά τα τρία δάχτυλα θα τα φέρεις στο δεξιό μέρος, διότι η δεξιά σου, Κύριε, δεδόξαστε ενισχύει. Η δεξιά σου, Κύριε, έπλασε τον κόσμο ολόκληρον. Μετά θα φέρεις από το δεξιόν μέρος εις το αριστερό το χέρι σου
δια να κλείσει πλέον ο Τίμιος Σταυρός τυπωμένος επάνω σου. Και αυτό ομολογεί και πάλιν ότι εχείρες σου Κύριε, επίησαν με και έπλασαν με. Έπειτα, τυπώνοντας το σημείο του Σταυρού επάνω σου, αμέσως συμβολίζεις τον Χριστόν επάνω στο Σταυρό με ανοιχτά στα σχήρας που αναμένει τον κόσμο ολόκληρον για να τον σώσει. Ομολογία Χριστού. Μη φοβηθείς αδερφέ μου, μπαίνεις στην εκκλησία και φοβάσαι να κάνεις το σημείο του Σταυρού. Το κάνεις γρήγορα γρήγορα. Πηγαίνει να προσκυνήσει το Ευαγγέλιο, φοβάσαι και το κάνει εκείνο το σημείο του Σταυρού, όχι σταυρών, εμπεγμών του Σταυρού. Και αντί οι δαίμονες να δουν το σημείο του Σταυρού και να φύγουν, εκείνοι έρχονται. Εάν τους έβλεπες την ώρα εκείνη τι γέλια κάνω, θα έλεγες ένα σταυρό να κάνω, αλλά καλόν με φόβο. Και να βλέπεις τους δαίμονες να εξαφανίσονται. Πλην όμως όταν σε δουν και δεν κάνεις το σημείο του Σταυρού, αντί να φύγουν, έρχονται αυτοί. Και αντί να πάρεις ευλογία από τον Θεό, χάνεις το μισθό σου. Αδερφοί μου, ομολογία, ομολογητές. Εάν είμαι θα ομολογητές, αδερφοί μου, πρέπει να είμαι θα έτοιμοι για να αγαπήσουμε τον Χριστό μας. Στην Αποκάλυψη, αδερφοί μου, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει τούτα τα λόγια. Ήκουσα φωνήν μεγάλην, λέγουσαν εν ουρανό ότι εγένετο η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού και η εξουσία του Χριστού αυτού, ότι κατευλήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια το λόγον της μαρτυρίας αυτών και ούκι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου, δηλαδή τη ζωή των. Εδώ μιλεί για τη ζωή. Δεν αγάπησαν τη ζωή τους, λέγει, τα παιδιά του Θεού. Άχρη θανάτου, λέγει, εθυσιάστησαν δια την αγάπη του Χριστού. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι εναυτείς κινούντες. Εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο παντοκράτος. Χαίρομεν και αγαλιόμεθα και δόμεν δόξαν αυτό. Όποιος ομολογεί τον Χριστόν έχει την χαράν του Θεού, την οποίαν χαράν να την έχουμε εις τον κόσμο αυτόν και να αξιωθούμε και της επουρανίου του βασιλείας εις την χαράν την αιώνιον. Αμήν.